Δύο υπάλληλοι της περιφέρειας Πελοποννήσου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Είναι και χθες μας μια εμπεριστατωμένη ιχνηλάτηση σχεδόν σε όλους τους υπαλλήλους των δύο κτηρίων της περιφέρειας Πελοποννήσου που υπήρχε η στενή επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος. Εξετάστηκαν με μοριακό τεστ πάνω από 80 υπάλληλοι και υπήρχαν όμως και άλλα 30 τεστ αντιγόνου τα οποία τα είχαμε προμηθευτεί σαν υπηρεσία. Οπότε σε κάποιους ανθρώπους που είτε δεν ήταν άμεσες επαφές είτε θέλαμε να επιβεβαιώσουμε, έγιναν και τεστ αντιγόνου. Τα τεστ αντιγόνου ήταν όλα αρνητικά. Παρά τα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να περιμένουμε σήμερα και τα υπόλοιπα τεστ που έχουν γίνει περίπου στο σύνολο και του διοικητικού προσωπικού και του πολιτικού προσωπικού της περιφέρειας στα δύο κεντρικά κτίρια. Χθες όμως το βράδυ πληροφορηθήκαμε ότι οι στενές επαφές του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος, που είναι υπάλληλοι της περιφέρειας Πελοποννήσου, στα δύο διαφορετικά κτίρια, είναι και αυτές θετικές. Οπότε εκ των πραγμάτων προχωρήσαμε σήμερα και κατά τον νόμο, όπως ορίζει, παρόλο που είμαστε σε αναμονή και τον καινούριο τεστ, να περιχαρακώσουμε όμως τις υπηρεσίες μας. Βάσει λοιπόν αυτής υπάρχει μια γνωμοδότηση την οποία τη βγάζει η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πλέον με βάση και τις γνωμοδοτήσεις, αναμένεται για λίγο διάστημα να κλείσουν τα συγκεκριμένα γραφεία. Γνωμοδότηση της κυρίας Ιακωτού να κλείσουν κάποια συγκεκριμένα τμήματα, στα οποία ήταν, ας πούμε, τα κλειστά περιβάλλοντα των δύο υπαλλήλων, το οποίο είναι το τμήμα, η γραμματεία αυτή τη στιγμή της περιφέρειας με το γραφείο της διοίκησης, της διεύθυνσης της διοίκησης, και στην αντιπεριφέρεια είναι το γραφείο, το τμήμα της οικονομικής διαχείρισης. Αυτές οι δύο υπηρεσίες καταλαβαίνετε θα είναι κλειστές για 14 ημέρες από τότε που έγινε το τεστ, δηλαδή θα επαναλειτουργήσουν τη μεθεπόμενη Δευτέρα.